Γεια σας. Αυτές τις μέρες κλείνει ένας χρόνος, αν το θυμόσαστε, από τότε που σας είχα πει ότι λέω να φτιάξουμε ένα κανάλι για όλους τους ομίλους σε όλη την Ελλάδα, γιατί το θεωρούσα μια πολύ καλή ιδέα. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε αυτό το τολμηρό εγχείρημα με θάρρος και λίγο θράσος και λίγο τρέλος. Κάτι τέλος δεν γίνεται. Και τότε λοιπόν, υπήρχε κάποια σελίδα, δηλαδή στο YouTube, που κάποια στιγμή την είχαν φτιάξει πριν από κάνα χρόνο. Είχαν βάλει ένα βιντεάκι για μια διοργάνωση που είχαμε κάνει. Δεν είχαμε κάνει τα passwords. Και έψαχνα, ρωτώντας το ένα και τον άλλο, ποιος έχει τα passwords, ποιος θα τα πάρει. Γενικά ψάχνουμε για να βρούμε μια άκρη. Αυτό το slide επίτηδες έχει τόσο πολύ κύματα, γιατί θέλω. Δεν έχετε λόγο να κάτσετε κιόλα και να δείτε τι λέει. Απλά επίτηδες το βάζω, γιατί θέλω να γίνει κατανοητό ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα από πέρυσι. Ξεκίνησε από μια ιδέα, προχώρησε σε ένα πλάνο, βγήκε ένα χρονοδιάγραμμα, μπήκανε κάποιοι στόχοι, μιλήσαμε με άτομα, τρέχα γύρευε μέχρι να βγάλει άκρη. Είμαστε ένας όμιλος εθελοντών. Κανένας δεν κάνει κάτι και πληρώνεται γι' αυτό, όπου σημαίνει ότι κανένας δεν πρέπει γενικά να σου απαντήσει εγκαίρως, ούτε πρέπει όλοι κάπου να φυλάνε τα passports ή κάτι άλλο. Οπότε έτσι είναι όλα πολύ πιο δύσκολα. Έφτιαξα ένα business plan, είχα μια υπέροχη σε όλο αυτό. Είχα τρία άτομα τα οποία με καθοδηγούσαν. Μια υπέροχη επιτροπή, ένας είναι και εδώ, πάντως ο Δημήτρης, πείτε ένα μπράβο γιατί τον έχω ζαλίσει κατά καιρούς, τέλος πάντων. Και έπρεπε λοιπόν να κάνω μια ομάδα που θα με βοηθούσε για να το κάνω αυτό πράξη. Για να κάνεις ένα κανάλι, έχεις δύο-τρία θέματα. Το ένα είναι το ότι πρέπει να πεις στον κόσμο περί τίνος πρόκειται, τι έχει, δηλαδή πραγματικά να κερδίσει από κάτι τέτοιο. Το άλλο είναι να τους κινητοποιήσεις για να ξεκινήσουν και να δίνουν υλικό. Και το άλλο είναι φυσικά το να μπαίνουν και να το βλέπουν, γιατί όλοι μαθαίνουν από όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν θα τα πω ξανά, γιατί έχω κάνει αυτή την παρουσίαση για το τι έχουμε να κερδίσουμε. Και τέλος πάντων, το νόημα ήταν τελικά ότι παίρνω κάποια βίντεο, μειώνουμε πολύ τον κόπο του μοντάζ. Κιόλας έχω βγάλει κάποιες οδηγίες που λέτε ότι όλοι παίρνετε βίντεο στην οριζόντια, μην κουραστείτε να το μοντάρετε, απλώς μπαίνετε και μας το στέλνετε σε ένα link τέλος. Και εγώ καθόμουν από κάτω για να, ξέρετε, γράψω μερικά πράγματα κτλ. Έτσι λοιπόν, στόχος ήταν να γίνει μια κοινότητα που θα παρακολουθεί και που θα συντηρεί αυτό το κανάλι. Παρακολουθώντας από το YouTube, συνειδητοποίησα ότι όσο είμαστε λίγοι, για να μας βρει κανείς ήταν ακόμη πιο δύσκολο, γιατί πάνω όπου γενικά βγαίνει το URL, δηλαδή το www κάτι, όταν έχεις ένα κοινό κάτω των 100, σου έχει πάνω διεύθυνση με κάτι λαμπρουνέζικα, κάτι γράμματα κινέζικα που δεν βγάζουν νόημα. Όταν έχεις όμως κάποιους ανθρώπους στο κανάλι που να έχουν πατήσει ένα κουμπάκι που πρόκειται να πω ποιο είναι, λοιπόν, έχεις πάνω ένα πολύ ωραίο, ξεκάθαρο URL. Έπρεπε λοιπόν έτσι να έχω μαζέψει τουλάχιστον 100 άτομα που θα έχουν πατήσει αυτό το κουμπάκι. Να είναι ένας τέλειος στόχος. Ένα χρόνο μετά λοιπόν, τι έγινε, θα μου πείτε. Ένα χρόνο μετά λοιπόν, έτσι είναι σήμερα το κανάλι μας. Κανονικά αυτό θέλει ένα zoom in, θα σας πω περί τι μας πρόκειται. Πετύχαμε να έχουμε 27 βίντεο, 2,5 ώρες περίπου πρωτότυπου content. Content είναι τα πράγματα που είναι κάτι αισθητικό και παράγεται και μπαίνει μέσα και τέλος πάντων, που είναι πολύτιμο, άλλα είναι καλύτερα, άλλα είναι χειρότερα, αλλά είναι όλα αυθεντικά πρωτότυπα και δύσκολο κανείς να τα παράξει από το μηδέν. Έχουμε επίσης 95 συνδρομητές. Είμαστε 5 μακριά και είναι πολύ δύσκολο να το περάσουμε αυτό, γι' αυτό το ξανακάνω αυτό, γιατί θέλω να κινητοποιήσω τουλάχιστον όλους τα κατωπέρα. Λοιπόν, και έχουμε συμπαθητικές θεράσεις που σημαίνει ότι όλα μας τα βίντεο τα έχουμε δει όλα μαζί συνολικά τόσες φορές. Τώρα, το περιεχόμενο. Έχω κάνει μια
ανάλυση στο τι έχουμε καταφέρει αυτόν τον ένα χρόνο όταν τελικά να μαζέψουμε. Είχαμε λοιπόν γύρω στις 10 ομιλίες, περίπου τις αντίστοιχες αξιολογήσεις, 4 αθόρμητους λόγους, 2 ήταν διαφημιστικά για κάποιες ενημερώσεις, περίπου συνέδρια και πράγματα τέτοια. Ένα ήταν η παρουσίαση για τον ομιλό μας και ξέρετε, αξιολόγηση ομίλου. Τώρα, γλώσσα. Κυρίως είχαμε γλώσσα την αγγλική. Αυτό δεν έγινε με πλάνο. Έγινε διότι σε μία συγκεκριμένη παρουσίαση, που σε μία συγκεκριμένη μάζοξη, πρέπει να πω, πέρυσι τον Απρίλιο έγινε ένα συνέδριο με την Ελλάδα και με την Ιταλία τέλος πάντων και επειδή έπαιρνα κάμερα, πήρα πάρα πολλές ομιλίες οι οποίες ήταν αγγλόφωνες. Τώρα, εάν πίσω τη φέρνεις από αυτό, ποια ήταν αυτά τα οποία κάναμε τον πιο μεγάλο πάντα εδώ. Πρώτη φορά τη βλέπετε την υποφαινόμενη που όταν ανέβασα το βίντεο της πρώτης παρουσίασης, αυτό το είδανε 330 φορές. Είναι το πιο δημοφιλές βίντεο στον όμιλο. Θα έλεγε κανείς ότι έτσι πέτυχες πολλά πράγματα, γιατί πάρα πολλά μέλη το είδανε και κινητοποιήθηκαν. Θα σας πω μετά και τα συμπεράσματα. Λοιπόν, και μετά ήταν ένας άλλος συνάδελφος Toastmaster από τον όμιλο της Νόκια, που πήρε το πρώτο βραβείο με μία ομιλία πέρυσι τον Μάιο σε αυτό πάλι το συνέδριο μαζί με τους Ιταλούς που είχε πάρα πολύ μέρα και ήταν στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, τώρα, σκόπευα να κάνω σε αυτό να έχω αυτή την αίσθηση ότι πετάς ένα βότσαλο στη λίμνη. Ότι αυτό γίνεται μόδα, ότι όλοι το λένε σε όλους, ότι όλοι τελικά θέλουν να γίνεται το Toastmaster. Τα πιο πολλά βίντεο τα έχω πάρει εγώ. Τα πιο πολλά βίντεο τα έχω κάνει edit εγώ, τα έχω φάει πάρα πολλές ώρες, έχω βάλει το πρόσωπό μου σε πάρα πολλά γιατί δεν είχα ποιον άλλο να βάλω. Έχω πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα, έχω στείλει μήνυματα στο Facebook, έχω στείλει mail, έχω μιλήσει με μέλη από άλλα clubs, κυρίως έτσι αντιπροέδρους PR και τους προέδρους και κάποιους εκπαίδευσης για να τους δείξω την αξία αυτής της κίνησης. Τους έχω στείλει τις οδηγίες, έχω στείλει mail με το τι είναι πολύ σημαντικό, εκτός χρόνου θα πούνε βέβαια. Και γενικά, ως συμπέρασμα είναι το ότι αυτό επί της ουσίας ήταν ένας σκόπος τον οποίο έκανα κυρίως εγώ. Είχε πολύ μεγάλη διείσδυση, πολύ μικρή διείσδυση στην κοινότητα. Ένα χρόνο και δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε τον στόχο, δηλαδή τον 100. Δεν έχει, μάλλον και ό,τι έχουμε καταφέρει είναι γιατί έγινε μια πρώτη παρουσίαση που είπα μπείτε τώρα όλοι μέσα και πείτε και σε άλλους 30 τώρα να μπουν και τώρα πρέπει να κάνουν κάποιο subscribe που λένε πάνω στα βίντεο γιατί αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Δηλαδή τι άλλο θέλουμε, αλλά αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και γενικά θεωρώ ότι αυτό έχει ένα σοβαρό θέμα. Έχουμε καταφέρει όμως με δυστυχώς πάλι θα πω για μένα, με τον κόπο μου και με την επιμονή μου πολλά πράγματα, όμως εγώ δεν αντέχω ούτε να αφιερώνω τόσο χρόνο για να τα τραβάω, για να φορτώνω το κινητό μου, για να κάνω ένα δύο για να το ανεβάζω, για να κάνω edit, για να κάνω σχόλια, για να γράφω κείμενα, για να το γράφω μετά παντού στο Facebook. Εγώ δεν αντέχω και δεν έχει και νόημα. Εάν το κάνει ένας, αυτό δεν έχει αξία. Οπότε έτσι εγώ αποφάσισα ότι εγώ όπου να είναι δεν ασχολούμαι άλλο και αν κανείς θέλει, μπορεί να το πάρει, είναι κάτι στημένο. Όσο μπορώ θα κάνω μια προσπάθεια για να έχουμε τους άλλους 5, να πάμε στους 100, να έχουμε τουλάχιστον ένα πάνω σοβαρό URL και δεν ξέρω τι γίνεται καθόλου γενικά με την επιρροή του. Οπότε έχω λίγο μάλλον έτσι αρνητικές εντυπώσεις από όλη αυτή την εμπειρία, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Έχω σίγουρα ξεφύγει από το χρόνο, οπότε τα 2-3 λεπτά τα οποία μου δίνουν για να σας τα δώσω, για να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις, ίσως να πρέπει να τα οργανίσουμε λίγο, δεν ξέρω. Θα το δούμε και πώς θα πάει. Οπότε, αν θέλεις, ξαναμηδένεις τώρα το χρόνο και θα το δούμε. Οπότε, πείτε μου τις ερωτήσεις σας, είμαι
ανοιχτή να σας λύσω τα απορίες στο κανάλι μας. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πόσοι από εδώ πέρα έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι? Εγώ έχω κάνει. Βλέπω τις άλλες πέντε, είναι παρόντες. Όχι, δεν το είπα για να κατηγορήσω. Το είπα αντιθέτως, βλέπω τις άλλες πέντε υποψηφίους. Ναι, είναι... Συγγνώμη, δεν θα κάνω μια ερώτηση. Δεν θα κάνω μια ερώτηση, αλλά θα πω μια παρατήρηση. Εσύ, επειδή το έχεις ξεπεράσει το θέμα της να εκθέτεις τον εαυτό σου. Εντάξει, εκθέτεις τον εαυτό σου εδώ. Είναι να θέλουμε, ας πούμε, τον εαυτό μας μπροστά σε κάποια άτομα μέσα σε ένα περιβάλλον που θεωρούμε αρκετά ασφαλές. Αλλά το να σηκωθεί κάποιος και να βγει στο YouTube και να τον έχουν δει όλοι οι φίλοι του και όλοι οι γνωστοί και με αυτά πιστεύω ότι είναι το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να το ξεπεράσει κανείς για να μπορεί, ας πούμε, να καταρχάς να δείξει το ίδιο ενδιαφέρον με σένα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που λένε οι πιο πολλοί. Να σας πω ότι εμένα δεν με έχει δει κανένας από τους φίλους μου, παρότι το ανεβάζω στο Facebook και λέω «Κοιτάξτε την ομιλία μου!» και με γράφουν. Απλά κάνω ένα like, είναι πολύ ωραία και δεν ξέρει κανείς τι είπα. Γιατί βαριούνται, γιατί αυτό θέλει χρόνο, γιατί εντάξει, μπορεί να δεις μία φορά κάτι για ένα λεπτό ή για 30 δευτερόλεπτα, αλλά για να κάτσεις 7 λεπτά από τη μέρα σου, την χή στιγμή που κάνεις κάτι άλλο, δεν θα καθίσεις. Οπότε, επί της ουσίας, αυτός ο οποίος θα κάτσει για να το ακούσει και να ακούσει πραγματικά τι λες, θέλει το χρόνο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι το ότι εγώ, κάποιοι το ξέρουν, για πολλά χρόνια δεν μίλαγα. Από το τρελό μου άγχος της έκθεσης και τι θα πει ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε έτσι λοιπόν... Έχεις κάνει ομιλία γι' αυτό. Ναι. Και την έχω κιόλας ανεβασμένη, αλλά στο κανάλι μου, αλλά την έχω. Τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικό να βρεις τα κότσια για μια φορά να δεις ένα βίντεο με το πρόσωπό σου. Θα σου κοπούν τα γόνατα, δεν θα θες να το δεις. Αλλά την επόμενη φορά θα το δεις και τότε θα ξεκινήσεις και θα μαθαίνεις. Άλλο. Ποιες ενέργειες έχεις, αν έχεις κάνει ενέργειες, να παίρνεις βίντεο και υλικό από τα άλλα κλαμπ, γιατί έχω καταλαβαίνω ότι ο τίτλος είναι Toastmasters Greece. Ναι. Σωστά, άρα ναι. Έχει να κάνει με όλα τα κλαμπ. Εγώ δεν μπορώ να πάω σε όλα τα κλαμπ. Όχι, όχι, εγώ να όμως όλα έχω τα πει. Ναι. Πήγα και κιόλας έχω μιλήσει με email. Live τους έχω δει και τους έχω κιόλας εξηγήσει για το κανάλι. Στους PR που είναι κιόλας και κάνω κάποιος αυτό που κάνω κι εγώ, στους προέδρους μου, αντιπροέδρους και τα λοιπά, από όλα τα κλαμπ, πέρυσι περίπου Γενάρη-Φλεβάρη που έκανα την μεγάλη παρουσίαση μπροστά σε όλους από όλη την Ελλάδα για να ξέρουν τι είναι και με όλα τα βήματα το τι πρέπει να κάνει κανείς και τους έκανα μετά ξανά πάλι κάποιο follow-up σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα και σε δύο μήνες. Ούτε καν απαντούσανε οι πιο πολλοί. Ναι. Πάντως, γενικά, αν ο στόχος είναι να λέγουμε οι subscribers για να γίνει γνωστό το club, θα μπορούσαν να λέγουν κάποια βιντεάκια γενικά, πώς να ξεπεράσει κάποιος τις φοβίες του, πέρα από τις ομιλίες, να έχει και κάποια άλλα βιντεάκια γενικού περιεχομένου. Τα οποία πρέπει κάποιος να τα βγάλει. Ναι. Ποιος. Αυτό θα λέγουμε. Αλλά ίσως είναι πιο εύκολο να κάνεις. Σωστό είναι αυτό. Άμα θέλετε, μπορείτε να καθίσετε εδώ μετά και να σας πάρω ένα βιντεάκι και να το ανεβάσω. Γιατί στις πρώτες προτάσεις ήταν το ότι πέραν από τις ομιλίες να έχουμε και κάποια μέλη που να μην κάνουν ομιλία, απλά να λένε ότι εγώ κέρδισα από τον όμιλο αυτό. Τις τιμόνιαλς. Ναι. Ή ότι ας πούμε... Μαρτυρίες. Έχω μάθει το ότι όταν τρέμω κάνω αυτό ή όταν γενικά φοβάμαι κάνω εκείνο. Αυτό όμως όχι γενικά φλουαρτιστικά, αλλά από κόσμο ο οποίος πριν ήταν έτσι και τώρα είναι έτσι. Αυτό όμως επειδή εγώ μπορώ να το κάνω, αλλά δεν θέλω να ξαναβλέπω πάλι τη φάτσα μου. Πρέπει να είναι κάποιος άλλος που να το κάνει. Και αν κανένας δεν κάνει κάποιο step up, δεν υπάρχει κανάλι. Δηλαδή, έτσι πρέπει να γίνει, όπως το λες. Να κάτσουμε αν είναι μετά να το κάνουμε. Ναι.
Αυτό που θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα για αυτό το κανάλι, θα ήταν αν ανεβαίνανε, αν δηλαδή υπήρχε μια κινητοποίηση με τα άλλα κλαμπ. Γιατί πιστεύω ότι ναι, φυσικά βρήκες αντιμετώπιση με τα άλλα κλαμπ από την άποψη του ότι είναι εντάξει και τι έγινε, γιατί πρέπει να το καθίσουν, να το φτιάξουν, να το στείλουν, εσύ να το ανεβάσεις, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Αν και πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να φτιαχτεί το κανάλι με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε και τα υπόλοιπα κλαμπ να έχουν τη δυνατότητα από μόνοι τους να ανεβάσουν. Μπορούνε, μπορούνε. Ωραία. Μπορούνε. Μπορούν και τώρα μπορούν. Δηλαδή μια πάρα πολύ καλή ιδέα τουλάχιστον που μου έρχεται εμένα αυτή τη στιγμή είναι να ανεβάσει το κάθε κλαμπ να μπορεί να ανεβάσει κάποιος χάρη την ομιλία που κερδίζει ή να ανεβάσουν την απονομή τους. Όπως το ενιαίο του το πρώτο. Ναι, ναι. Το σκιτσάκι το οποίο να, εκεί που παίρνουμε δύο φωτογραφίες να παίρνει κάποιος okay. και το ίδιο και να ανεβάσει. Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Έχουμε φύγει τελείως από το χρόνο, οπότε θα το μαζέψω κάπου εδώ και ό,τι άλλο θέλετε θα το πούμε μετά, εντάξει. Θα πούμε και διάγκη κόσμος, είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.